τις μαζικές συλλήψεις αντιφρονούντων, κομμουνιστών, αριστερών. Στην Πάτρα μετατράπηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης το γήπεδο της Παναχαϊκής και τα σχολικά συγκροτήματα στο Γλαράκι, το 26ο Δημοτικό Σχολείο στην Αγία Σοφία, στη Δροσιά, απέναντι από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Στον Περίβολο και τις ταράτσες των σχολικών συγκροτημάτων στήσανε πολυβόλα. Και στη συνέχεια, όσοι δεν συνεμορφώθην προς τις υποδείξεις, οδηγήθηκαν στις εξορίες και στις φυλακές. Η εφημερίδα Πελοπόννησος αναφέρει στο κεντρικό της άθρο Σάββατο 22 Απρίλη 1967. Ένοπλε δυνάμεις ανέλαβαν χτες την διακυβέρνηση. Συνεχίζει. Προσιλωμένη εις την ειρήνη και ελευθερία η αποστολή της νέας κυβέρνησης, καταλήγοντας να αποτρέψει τον διχασμό και να εξαγάγει την χώρα από τον τελευταίο αδιέξοδο. Την Κυριακή δε, 23 Απρίλη του 67, κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ανέμακτος η επέμβαση του στρατού εις όλη την χώρα, απόλυτος τάξης». Το κόμμα μας τιμά όλους και όλες που έδωσαν τη ζωή τους στα δύσκολα χρόνια της επτάχρονης στρατιωτικής δικτακτορίας, όσους και όσες βασανίστηκαν ή εξορίστηκαν. Τιμά εκείνους και εκείνες που είχαν την όποια συμβολή στο λαϊκό αγώνα. Τα 40 χρόνια που πέρασαν από το 1974 είναι χρόνος αρκετός για να αποτιμηθεί η πείρα αυτής της διαδρομής. Προσφέρει συμπεράσματα που αφορούν σήμερα τη ζωή και το μέλλον, ιδιαίτερα των νεότερων γενιών που δεν έζησαν πολλά από τα γεγονότα των 40 χρόνων. Όσα δραματικά συμβαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια δεν είναι ανεξάρτητα από εκείνα που προηγήθηκαν. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας κακής διαχείρισης ή κάποιων αρνητικών πλευρών του πολιτικού συστήματος. Τα 40 χρόνια προσφέρονται για να αναδεχτεί η ταξική ουσία της πολιτικής που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται. Προσφέρονται για να εξηγηθούν οι ταξικές στοχεύσεις για την αναμόρφωση του σάπιου πολιτικού συστήματος, αλλά και ο ιστορικά ξεπερασμένος χαρακτήρας του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος γενικότερα, του καπιταλισμού. Σύντροφοι και φίλοι, το ΚΚΕ χαρακτήρισε την εναλλαγή αυτή ως προϊόν συμβιβασμού. Ας δούμε τι έλεγε η Κεντρική Επιτροπή στις 29 του Ιούλη του 1974 σε απόφασή της. Σημείωνε. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η χουντική ηγεσία, με οδηγίες της Ουάσιγκτον και άλλων ηγετικών νατοϊκών κύκλων, ανέθεσε της Κεντρικής Επιτροπής, υπογράμμιζε. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση της δικτακτορίας έγινε από τα πάνω, με συμβιβασμό ανάμεσα στην Χούντα, στους ιμπεριαλιστές και τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, καθόρισε το περιεχόμενο της μεταβολής της 23ης του Ιούλη. Στην εξουσία δηλαδή ήρθαν οι συντηρητικές δυνάμεις. Πρόκειται, σημείωνε η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, για αναγκαστική αλλαγή μορφής εξουσίας των μονοπωλίων εγχώριων και ξένων. Η δικτακτορία κατέρεε υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής που προκάλεσαν σειρά γεγονότων, με κορυφαίο το Πολυτεχνείο και τους νεκρούς τους και εκείνες τις μέρες το χουντικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου που το ακολούθησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο συμβιβασμός με την άμεση εμπλοκή και αμερικάνικων ατομικών δυνάμεων έγινε για να αποφευτούν δύσκολα ελεγχόμενες αντιδράσεις του λαϊκού παράγοντα, καθώς και για να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω του Κυπριακού, αλλά και της διαμάχης που άρχιζε στο Αιγαίο. Ο συμβιβασμός του Ιουλίου δεν ήταν κεραυνός σε ενεθρία. Αν δεν ευδοκίμησε προηγουμένως, αυτό οφείλεται στις αντιθέσεις στο εσωτερικό της Χούντας, με πιο χαρακτηριστική
την ανατροπή του Παπαδόπουλου από την κυβέρνηση Μακεζίνη, από τον Ιωαννίδη, μια εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο, το κορυφαίο δηλαδή αντιδικτακτορικό γεγονός. Ωστόσο, προσπάθειες για έξοδο από τη στρατιωτική μορφή διακυβέρνησης και πέρασμα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία καταβάλλονται από ισχυρές δυνάμεις και των δύο πλευρών. Ήδη ο Νικόλαος Μακεζίνης, ένας δηλαδή από τους πρωταγωνιστές, το πολιτικό σύστημα δεν γινόταν μετά τη Χούντα να λειτουργεί πια όπως πριν το 1967. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η προσαρμογή στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου, όπως η επιλογή ένταξη στην ΕΟΚ, αλλά και ο ριζοσπαστισμός πλατιών λαϊκών δυνάμεων που είχε αναπτυχθεί και υπό την επίδραση διεθνών γεγονότων για τη θωράκιση της αστικής εξουσίας. Το ξεπέρασμα το μεταξύ της αστικής τάξης αντιθέσεων που είχαμε την περίοδο 50-67, στις οποίες σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε το παλάτι, επιδιώκοντας να ελέγξει τις κυβερνήσεις και το στρατό. Αντιθέσεις που είχαν οδηγήσει στο ανεβοκατέβασμα πρωθυπουργών και κυβερνήσεων και σε σκληρές αντιπαραθέσεις των αστικών κομμάτων, παρότι τα προγράμματά τους δεν διέφεραν ουσιαστικά, ενώ επιπλέον είχαν εγκλωβίσει πάνω από το 85% του λαού μας, σύμφωνα με τα τότε εκλογικά αποτελέσματα. Ο εξυγχρονισμός αφορούσε και τα ίδια τα αστικά κόμματα. Στη θέση της ΕΡΕ, που είχαν απακαλέσει και αματολή, ήρθε τώρα στη μεταπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Ένωσης Κέντρου, που είχε παρακμάσει και για το λόγο ότι η Νέα Δημοκρατία την είχε καλύψει ιδεολογικά και πολιτικά, γρήγορα απορροφήθηκε από ένα σημαντικό τμήμα της, από ένα νέο σχήμα πολιτικό, σοσιαλδημοκρατικό, το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, νέα μεσαία στρώματα συνέτειναν να αποκτήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο σοσιαλδημοκρατικός χώρος μαζική βάση. Έτσι, το προδικτακτορικό δίπολο ΕΡΕ Ένωση Κέντρου αντικαταστήθηκε με το νέο δίπολο, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.